Πάμε τώρα στον πρίτανλη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Πάμε στον κύριο Νικό Κατσαράκη. Θα πραγματοποιήσουμε μία συζήτηση με αφορμή μία απογραφική έρευνα. Κύριε Κατσαράκη, κύριε Πρίτανλη, καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μία απογραφική έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Τι προκύπτει, ποιο το βασικό συμπέρασμα, ότι σχεδόν οι μισοί Έλληνες, προσέξτε, με διδακτορικό σχεδιάζουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ένα ποσοστό 46,3%. Ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Πρίτανη. Πόσο σημαντική αυτή η εξέλιξη, μένει να γίνει πράξη βέβαια. Μην μείνει στα χαρτιά και στην έρευνα. Είναι αναμενόμενη αυτή η εξέλιξη, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί είναι γνωστό ότι οι Έλληνες αγαπούν την πατρίδα τους, θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσει η πολιτεία είναι να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε οι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταδιδάκτορες να μπορούν να βρουν μια ελκυστική θέση εργασίας στα ελληνικά πανεπιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα, στις επιχειρήσεις, ώστε να καταφέρουμε να τους φέρουμε πίσω στη χώρα μας. Μάλιστα, υπήρξε αυτό το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια του brain drain, κάτι το οποίο έχει επηρεάσει δεν ξέρω σε τι βαθμό την έρευνα εντός της χώρας μας. Είναι γνωστό ότι έχουμε πάρα πολύ καλά μυαλά, έχουμε πάρα πολλούς απόφοιτους από ελληνικά πανεπιστήμια που διαπρέπουν τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να κινηθούμε σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι ότι θα πρέπει να ανοίξουν πολύ σύντομα νέες μόνιμες θέσεις ερευνητών και καθηγητών στα ελληνικά πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεχής ροή χρηματοδότησης μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων, να προκύψουν θέσεις οι οποίες θα είναι καλά αμοιβόμενες, έτσι ώστε να μπορούμε να φέρουμε πίσω όλους αυτούς τους νέους οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αναζητώντας καλές θέσεις εργασίας. Και το τρίτο είναι ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με σύγχρονα αντικείμενα, έτσι ώστε αυτοί οι νέοι επιστήμονες να αποτελέσουν τη γέφυρα ανάμεσα, θα έλεγα, στους παλαιότερους καθηγητές, στους παλαιότερους ερευνητές, ατενίζοντας και κοιτώντας πλέον με προσδοκίες το μέλλον. Τελευταία ερώτηση, έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Στις τάξεις του ΕΛΜΕΠΑ, αυτό το δίμηνο που έχουν επιστρέψει οι φοιτητές στα αμφιθέατρα, ποιο είναι, πώς κυλούν αυτοί οι ακαδημαϊκοί μήνες? Κυλούν ομαλά. Οι φοιτητές έχουν επιστρέψει στα αμφιθέατρα, σε αίθουσες δασκαλίας. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το Πανεπιστήμιο έχει γεμίσει ξανά ζωντάνια από τις φωνές των φοιτητών. Προφανώς υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία, έχουν να κάνουν με κρούσματα. Τηρούμε όμως, προσπαθούμε να τηρήσουμε στο μέτρο του δυνατού όλα τα μέτρα προστασίας. Υπάρχει έλεγχος όσον αφορά τα πιστοποιητικά και θεωρώ ότι στα πλαίσια του εφικτού ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν διαπιστωθεί μέσα στο Πανεπιστήμιο τους τελευταίους δύο μήνες είναι μικρός σε σχέση με την ένταση που υπάρχει της πανδημίας στην κοινωνία. Κύριε Πρίτα, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Ευχαριστώ και εγώ για πολύ. Για το σχόλιο σας, να είστε καλά.